Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε το μάθημα για την κυταρική διαίρεση, για τη μύτωση και θα μιλήσουμε για το τελευταίο στάδιο της που είναι η κυταροπλασματική διαίρεση. Θα συνεχίσουμε με την βιολογική σημασία της μύτωσης και θα κολλήσουμε και ένα τελευταίο που είναι, ταιριάζει με αυτά εδώ τα δύο χωρίς να είναι μέρος τους αλλά εδώ θα πρέπει να το αναφέρουμε πιστεύω είναι η βακτηριακή διχοτόμηση. Ε, μετά από αυτό, θα ολοκληρώσουμε για τη μύτωση και θα πάμε στο άλλο στάδιο. Στο άλλο είδο κυταρική διαίρεση δηλαδή. Την μείωση. Που είναι αρκετά πιο ενδιαφέρουσα και βγάζει και πονηρέ σα Θα τι δούμε και αυτέ. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσω το μάθημά μα. Αλλά όπως κάνω κάθε φορά, δεν θέλω να μην θυμάμαι αυτού οι οποίοι βοηθάνε το κανάλι. Του Patreons. Λοιπόν σε αυτούς θέλω να πω ότι ετοιμάζω μερικά βίντεο που έχει να κάνει με ασκήσεις όπως τους εχω υποσχεθεί όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και θα τα δούν στην επόμενη φάση η Πατρίες λοιπόν είναι η εξή. κιταροπλασματική διέρεση λοιπόν η διαδικασία, λέει το σχολικό μα βιβλίο, τη πυρηνική διαίρεση, με τη διαδικασία τη πυρηνική διαίρεση δημιουργούνται δύο γενετικά πανομοιότυπη πυρήνε που μοιράζονται το ίδιο κυταρόπλασμα. Έχουμε δηλαδή δύο πυρήνε σε ένα κύτταρο. Επομένω, για να ολοκληρωθεί η μύτωση και να έχουμε δύο νέα κύτταρα, πρέπει να διαιρεθεί και το κυταρόπλασμα, ώστε να σχηματιστούν, όπω είπαμε, δύο αυτοτελή κύτταρα, όπω λέει το σχολικό μα. Αυτό γίνεται με τη διαδικασία της κυταροπλασματικής διαίρεσης, κατά την οποία διανέμεται το κυταρόπλασμα στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Επομένως, να τονίσουμε εδώ, δύο πυρήνες στο ίδιο κυταρόπλασμα και ότι για να γίνει η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει και η κυταροπλασματική διαίρεση. Εδώ θέλω να θυμίσω βέβαια αυτά που είπε στην εισαγωγή αυτό το βιβλίο, αυτό το, κε, το κεφάλαιο μάλλον, ότι ε, η πυρηνική διαίρεση γίνεται ακριβοδίκαια. Δηλαδή το κάθε ένα κύτταρο παίρνει το ίδιο ακριβώ γενετικό υλικό. Ενώ η κυτταροπλασματική διαίρεση που θα γίνει τώρα δίνονται τα απαραίτητα. Δηλαδή θα δοθούν τα οργανίδια τα οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει το κύτταρο, αλλά δεν είναι ακριβοδίκαιοι, δηλαδή δεν δίνονται ακριβώ τα ίδια. Σαν παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε α πούμε πέντε μυτοχόντρια που μπορεί να μοιραστούν, ε, θα πάρει το ένα τρία, το άλλο θα πάρει δύο. Εάν το κύτταρο θέλει κι άλλα, θα τα διπλασιάσει, θα τα πολλαπλασιάσει. Επομένω, δεν είναι απαραίτητη να γίνει με μεγάλη ακρίβεια και τεραπλασιαστική διαίρεση. Απλώ να δοθούν τα απαραίτητα υλικά. Και πάμε να δούμε όμω κάποιε διαφοροποιήσει που υπάρχουν ανάλογα με το είδο του κυτάρου. Μου λέει εδώ λοιπόν το κείμενό μου ότι ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό εξαρτάται από το είδο του κυτάρου. Στα ζωικά κύτταρα, στο ύψο του σημερινού επίπεδου του κυτάρου, σχηματίζεται ένα περιφερικό, και όχι περιφερειακό, επέτρεψε το, περιφερικό δακτήλιο από ηνίδια ακτίνης. Ωραία το τονίσαμε. Και να εδώ βλέπουμε το σχηματάκι μας, βλέπουμε το κύτταρό μας, είναι ένα ενιαίο κύτταρο ακόμη. Έχουμε τα χρωμοσώματα μας, αν θυμάστε από τα, τις προηγούμενες διαφάνειες και τα σχήματα, έχουν πάει στους πόλους και ήδη αρχίζει εδώ, όπως βλέπετε, να σχηματίζεται ο περιφερικός δακτύλιος από τα ενίδια της ακτίνης. Λοιπόν, τι κάνει αυτός ο δακτύλιος. Αυτός με την πάροδο του χρόνου στενεύει όλο και περισσότερο ώσπου να διχοτομήσει τελικά το κύτταρο. Ωραία, στενεύει και δημιουργείται ένα ακόμη μεγαλύτερο εγκόλποση, το λέει αυλάκωση αυτό το οποίο δημιουργείται και όπως βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζονται τα δύο νέα κύτταρα. Άρα λοιπόν, τι μας λέει εδώ το κειμένό μας, κυτταροπλασματική διαίρεση στα ζωικά κύτταρα. Εδώ πριν προχωρήσουμε στο κείμενο θέλω να δούμε λίγο τα χρωμοσώματα υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Για να το δω. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό που είδαμε προηγουμένω και τι βλέπουμε. Είμαστε στη, στην τελόφαση, αρχή. Ένα κύτταρο έχει 8 χρωμοσώματα και 8 DNA. Τα βλέπετε εδώ πέρα, ένα κύτταρο. Ήθελα να σα πω ότι ουσιαστικά η κεντροπλασματική διαίρεση, παρότι είναι μια άλλη διαδικασία, δεν έχει να κάνει με την πυρηνική διαίρεση, ουσιαστικά εξελίσσεται παράλληλα με το τέλο της πυρηνικής διαίρεσης εκεί μέσα στην τελόφαση, στο χρονικό διάστημα που γίνεται η τελόφαση, οι δύο διαδικασίες ξεχωρίζουν. Αλλά ότως βλέπουμε, εδώ πέρα λέμε αρχή της κυδροπλασματικής διαίρεσης σωστά και στο τέλος βλέπουμε πάλι ότι παρότι έχει πλησιάσει να δημιουργηθεί η διαίρεση, να έχουμε δύο νέα κύτταρα, πάλι έχουμε 8 χρωμοσώματα, 8 μόρια DNA. Ολοκληρώνεται δηλαδή αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται η κυταροπλασματική διαίρεση. Όσο χρονικό διάστημα επικοινωνεί το κυταρόπλασμα, θα λέμε ότι έχουμε ένα κύταρο. Οπότε, μετρώντα εμεί τα χρωμοσώματα, θα τα βλέπουμε πάντα 8. Και τα DNA φυσικά θα είναι 8. Με την ολοκλήρωση όμω τη κυταροπλασματική διαίρεση, τι βλέπουμε. Έχουμε δύο νέα κύτταρα, Το κάθε κύταρο έχει Τέσσερα χρωμοσώματα, τα μετράμε, όντω είναι τέσσερα και το κάθε ένα από αυτά πλέον έχει μπει σε νέο κύκλο. Έχει μπει πάλι στη μεσόφαση G1 για να ακολουθήσει πάλι την ίδια σειρά γεγονότων που είδαμε και στο προηγούμενο διάστημα. Και για να δούμε και στο δεύτερο είδο κυτάρων. Στα ανώτερα φυτικά κύτταρα. Στα ανώτερα λοιπόν φυτικά κύτταρα η κυταροπλασματική διαίρεση γίνεται με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Ήδη από το τέλος της ανάφασης στην περιοχή του Ισημερινού αρχίζει να δημιουργείται από μικροσολυνίσκους ένα πλέγμα οφραγμοπλάστης. Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα φυτικά κύτταρα είναι ότι δεν έχουν μόνο κυταρική μεμβράνη, έχουν και κυταρικό τείχωμα. Άρα δεν μπορούν να συμπιεστούν στο μέσον. Οπότε έχει βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να χωριστεί το κύτταρο από το, με το φραγμοπλάστη, όπως το, 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 δούμε τώρα σε κάποιο σχήμα που θα σας δείξω, από το φραγμοπλάστη θα προκύψουν τα κυταρικά τυχώματα των δύο θυγατρικών κυτάρων. Να εδώ λοιπόν αυτό που σας έλεγα, θα έχουμε το σχήμα και βλέπουμε εδώ πέρα το κυταράκι μας, το οποίο βλέπουμε πως έχει τυχώματα, καταλαβαίνουμε πως είναι παχιά τα τυχώματα, έχει κυτα, κυταρική μεμβράνη και κυταρικό τύχωμα και τι γίνεται εδώ βλέπουμε ότι κάποια κιστίδια τα οποία ακολουθούν τις οδούς των ε, μικροσωληνίσκων τι κάνουν βρίσκονται στο μέσον του κιτάρου και δημιουργούν τον φραγμοπλάστη τα κιστίδια αυτά σας το λέω έχουν δημιουργηθεί από το σύμπλεγμα Golgi από εκεί προέρχονται αυτά τα κιστίδια. Και σιγά σιγά δημιουργούν το φραγμοπλάστη, όπω βλέπουμε εδώ πέρα. Το φραγμοπλάστη δεν είναι τίποτε άλλο με το, υλικό, το ίδιο υλικό που είναι φτιαγμένο και το υπόλοιπο κεταρικό τείχομα για να μπορέσει να δημιουργηθεί η διαίρεση σωστά. Έτσι δημιουργείται το κεταρικό τείχομα και τα δύο νέα κύτταρα. Χωρί να υπάρχει συμπίεση στο μέσον όπω έγινε στα ζωικά κύτταρα. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε την κεταρική διαίρεση όπω γίνεται στα φυτικά κύτταρα. Το μαθαίνουμε, όπω είπαμε, πολύ καλά και αυτό. Και το τελευταίο κομμάτι που θέλουμε να δούμε για την κυταρική διαίρεση είναι πόσο χρόνο διαρκεί. Είναι πάντα ο ίδιος ή αλλάζει. Η διάρκεια του κυταρικού κύκλου. Αλλά και η διάρκεια κάθε μιας από τις φάσεις εξαρτώνται από τον τύπο του κυτάρου. Α, άρα δεν είναι παντού ίδιο, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η παροχή θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου. Άρα, από τον τύπο του κυτάρου, από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι θερμοκρασία, παροχή θρεπτικών ουσιών, οξυγόνο. Μερικά κύτταρα, αναφέρει το σχολικό, ολοκληρώνουν τον κυταρικό του κύκλο πολύ σύντομα και αυτό τους επιτρέπει να διαιρούνται με μεγάλη συχνότητα. Αλλά, όπω τα νευρικά, από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν, διαιρούνται σπάνια ή και καθόλου. Άρα, νευρικά, σπάνια, καθόλου. Και αυτό μα δίνει την τελευταία πληροφορία από την οποία θα δούμε από τι εξαρτάται η διάρκεια του κυταρικού κύκλου και των φάσεων και οι τύποι των κυτάρων που αναφέρει τέλο πάντων το σχολικό μα βιβλίο και η συχνότητα διαίρεσή του. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την κυταρική διαίρεση, αλλά θα πρέπει να δούμε ένα σημαντικό κομμάτι που είναι στο τέλο, το τελευταίο στάδιο που θα μιλήσουμε, είναι η βιολογική σημασία τη μύτωση. Και λέει λοιπόν το σχολικό ότι ένα ζωγραφικό πίνακα τον αξιούμε καλύτερα πότε, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω ώστε να την αντικρίσουμε συνολικά. Ωραίο. Παρόμοια στη μύτωση, μια απομάκρυνση από τις λεπτομέρειες της ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μεγάλη βιολογική τη σημασία. Αν παραλείψουμε λοιπόν τα ενδιάμεσα στάδια και εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στο αρχικό κύτταρο και στα δύο θηγατρικά του. Αρχικό και δύο θηγατρικά. Τότε θα παρατηρήσουμε ότι έχουν μια σημαντική ομοιότητα και τα τρία είναι ταυτόσημα από γενετική άποψη, γιατί καθένα από τα δύο θηγατρικά πήρε τη μία από τις δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος του μητρικού κυτάρου. Εκείνο λοιπόν που μας τονίζει εδώ ότι και τα τρία τα, είναι ταυτόσημα από γενετική άποψη. Δηλαδή το αρχικό πλέον δεν υπάρχει, έχει διαιρεθεί, έχουν γίνει δύο Καινούργια κύτταρα και αυτά τα δύο καινούργια κύτταρα είναι ίδια με το μητρικό κύτταρο από το οποίο προήλθαν. Κύτταρα λοιπόν από είναι ταυτόσιμα γενετικά. Και εδώ θα δούμε ότι η μύτωση είναι μια διαδικασία που ευνοεί την γενετική σταθερότητα. Όλα αυτά που λέγαμε, όλο αυτό το διάστημα, ότι το γενετικό υλικό διαιρείται, ακριβώ και όλα αυτά με την αντιγραφή, με μεγάλη πιστότητα, μας δίνει αυτήν την έννοια. Εκεί εδώ θέλει να καταλήξει ότι διατηρείται η γενετική σύσταση και στα θηγατρικά κύτταρα. Πάρα πολύ ωραία. Βιολογική λοιπόν σημασία της μύτωσης, η γενετική σταθερότητα στους απογόνους, στα καινούργια κύτταρα. Και μας λέει ότι με βάση αυτή τη διαδικασία, τι είδους ε, κύτταρα προκύπτουν. Σε ποιε διαδικασίες συναντούμε αυτήν την διέρεση. Και όπω έχουμε ήδη πει στα προηγούμενα βίντεο για αυτό το κεφάλαιο, στην μονογονική αναπαραγωγή των μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων οργανισμών. Μονογονική αναπαραγωγή. Παραδείγματο χάρη, στη βλαστική αναπαραγωγή των φυτών με παραφιάδε, θα σα δείξω πιο κάτω κάποιε εικόνε πάνω σε αυτό να το καταλάβουμε, οφθαλμού κλπ. Έτσι λοιπόν, μα αναφέρει ότι η μονογονική αναπαραγωγή στου μονοκύταρου. Μονογονική αναπορρογή στου μονοκύταρου, ήδη είπαμε κάποιο παλιότερα για την αμοιβάδα. Έτσι, μία αμοιβάδα διαιρείται, δημιουργεί δύο νέα κύτταρα που είναι δύο νέε αμοιβάδε. Δύο καινούργιοι οργανισμοί, οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ του, είναι διαφορετικοί εντελώ. Άρα έχουμε αναπαραγωγή καινούριου οργανισμού. Αλλά και πολυκύτταρου ευκαριωτικού οργανισμού. Οι πολυκύτταροι ευκαριωτικοί οργανισμοί μέσω τη μύτωση δημιουργούν νέου οργανισμού. Πώ γίνεται αυτό, θα το δούμε. Και εκείνο που είναι σημαντικό ότι οι απόγονοι του έχουν τον ίδιο αριθμό και ίδιο είδο χρωμοσωμάτων με του προγόνου του. Εδώ λοιπόν σα έχω πώ πολλαπλασιάζονται τα φυτά. Στα φυτά γίνεται αυτό κατά κόρον, που γίνεται μονογονική αναπαραγωγή με μύτωση. Σα έχω λοιπόν εδώ πέρα μία μπανανιά. Στην μπανανιά βλέπετε κάτω εδώ ότι δημιουργείται δίπλα ακριβώ από το κεντρικό φυτό, δημιουργούνται κάποια παραφιάδα. Άμα τα αποκόψουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, τότε θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο φυτό. Μπορούμε να το κόψουμε, να το μεταφυτέψουμε και να δημιουργήσουμε μια καινούργια μπανανιά. Έτσι, πολλαπλασιάζεται εύκολα η μπανανιά. Ομοίω θα έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοια στου δρόμου. Είναι μια ελιά που δημιουργεί εδώ πέρα παραφιάδε που μπορούμε αυτά τα κομμάτια να τα πάρουμε και να τα φυτέψουμε και να βγάλουμε καινούργιε ελιέ, καινούργιοι οργανισμοί, καινούργιοι, καινούργια φυτά. Ομοίω εδώ είναι κάτι, δεν το αναφέρει το σχολικό, αλλά είναι και αυτό ενδιαφέρον. Αν πάρουμε με αυτή τη μέθοδο τι καταβολάδε, παίρνουμε κλαδιά, αυτό συμβαίνει συνήθω στα αμπέλια, και βυθίσουμε το κλαδί ένα μέρος του μέσα στο χώμα, τότε αυτό εδώ όπως βλέπετε δημιουργεί ρίζες. Εάν μετά πάμε και αποκόψουμε σε αυτό εδώ το σημείο, αποκόψουμε το κλαδί το οποίο βυθίσαμε στο χώμα, τότε θα δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, ο οποίος θα αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το μητρικό μόριο. Έτσι. Τα φυτά τα οποία δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, τι σχέση έχουν με το αρχικό φυτό από το οποίο προήλθαν, είναι πανομοιότυπα γενετικά. Έτσι. Δεν έχουν άλλο γενετικό υλικό, είναι ίδιο με το μητρικό φύτο. Επανερχόμαστε εδώ να δούμε πού αλλού χρησιμοποιούμε την μύτωση, όπως ξέρουμε, για την ανάπτυξη των πολυκύτρων οργανισμών και για την ανανέωση των κυτάρων. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε ότι άμα θέλει κάποιος οργανισμός να αναπτυχθεί, θέλει καινούργια κύτταρα. Άρα, τι κάνει για να αναπτύξει το πλήθο των κυτάρων του, τα διαιρεί με μύτωση. Εάν κάποιο τραυματιστεί ή θέλει να επουλώσει κάποια ή να αντικαταστήσει κάποια κύτταρα, τι κάνει πάλι, τα διαιρεί τα υπάρχοντα και δημιουργεί καινούργια και τα ανανεώνει. Τα κύτταρα που προστίθεται στον αναπτυσσόμενο, λέει, οργανισμό, ή αντικαθιστούν τα κατεστραμμένα ή τα γυρασμένα, έχουν τον ίδιο αριθμό και χρωμοσωμάτων και ίδιο αριθμό και είδο χρωμοσωμάτων με τα κύτταρα από τα οποία προήλθαν. Έτσι λοιπόν, εδώ αναφέρονται οι περιπτώσει που έχουμε δημιουργία κυτάρων με μύτωση και ποιο είναι ο σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτή η μύτωση. Πολύ ωραία. Και θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που είπαμε, θα μιλήσουμε και για την βακτηριακή διχοτόμηση. Είπαμε πως η βακτηριακή διχοτόμηση δεν έχει ομοιότητες με τη μύτωση, αλλά τέλος πάντων κολλάει σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, να το πούμε και αυτό, για να το συμπεριλάβουμε. Πάμε να το δούμε και αυτό λοιπόν. Κυταρική λοιπόν διαίρεση στους προκαριωτικούς οργανισμούς. Και το σχολικό μας ξεκινάει και λέει το είδος της κυταρικής διαίρεσης με το οποίο αναπαράγονται οι προκαριωτικοί οργανισμοί, συγκρινόμενο με το βασικό τύπο κυταρικής διαίρεσης των ευκαριωτικών, τη μύτωση, όπως είπαμε, είναι απλούστερο. Για να το παρακολουθήσουμε όμως, σας έχω βάλει εδώ ένα σχεδιάκι που δείχνει πώς ακριβώς κινείται το κύτταρο και το χρωμόσωμά του κατά τη διάρκεια της μύτωσης. Για να το δούμε πώς το περιγράφει και θα παρατηρούμε δίπλα και την εικόνα. Το βακτηριακό χρωμόσωμα, το νούμερο 1 λοιπόν, το πρώτο βήμα, για παράδειγμα είναι ουσιαστικά ένα κυκλικό μόριο DNA το οποίο αυτοδιπλασιάζεται, πριν από τη διαίρεση του βακτηρίου. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, εδώ πέρα βλέπουμε ένα βακτήριο. Βλέπουμε ένα περίβλημα που είναι η κυταρική μεμβράνη και βλέπουμε ένα επιπλέον περίβλημα που έχει που είναι το βακτηριακό τείχωμα. Μέσα εδώ βλέπουμε το βακτηριακό χρωμόσωμα. Και να εδώ σε ένα σημείο, όπως ξέρουμε, η μοναδική ε, θέση έναρξης της αντιγραφής. Τι γίνεται στην αρχή, έχει δημιουργηθεί ένας δακτύλιος, έτσι, μια θηλιά, και αρχίζει και δημιουργείται το νέο αντίγραφο. Σιγά σιγά λοιπόν θα ολοκληρωθεί η αντιγραφή όλου του μορίου DNA. Παράλληλα, τι παρατηρούμε, ότι το κύτταρο αρχίζει και επιμικείνεται, μεγαλώνει. Και κοιτάξτε πόσο μεγάλο έχει γίνει εδώ πέρα. Τα δύο λοιπόν χρωμοσώματα μοιράζονται στα φυγατρικά κύτταρα με τη βοήθεια τη κυταρική μεμβράνης χωρί τη δημιουργία ατράκτου. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το χρωμόσωμα. Έχει διπλασιαστεί. Βλέπετε, έχει φτάσει στην άλλη άκρη και βλέπουμε πάλι μια νέα θέση να ξαντιγραφεί. Έτσι, πια έχουμε δύο χρωμόσώματα. Και τι βλέπουμε, ότι αρχίζει η κυταρική μεμβράνη, όπω μα λέει εδώ πέρα, να σπρώχνει το χρωμόσωμα, το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί, για να μοιραστεί στι δύο άκρε του κυτάρου. Στη συνέχεια, τη διανομή του γενετικού υλικού ακολουθεί η διαίρεση του κυταροπλάσματος. Το βλέπετε λοιπόν εδώ το κυταροπλάσμα, σιγά σιγά διαιρείται και αυτό. Τα δύο θηγατρικά κύτταρα αποχωρίζονται με την ανάπτυξη δύο νέων κυταρικών τυχωμάτων. Να λοιπόν, δημιουργούνται και τα κυταρικά τυχώματα και έχουμε δύο νέα κύτταρα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν θέλω να μου το μάθετε. Είναι τα βήματα 1, 2, 3 που είναι τα βήματα της βακτηριακής διχοτόμησης. Αυτά, παιδιά, είχαμε να πούμε στο σημερινό μάθημα. Ήταν κάπως μεγάλο, δεν μπορώ να πω, αλλά έπρεπε να γίνει ένα διπλό βίντεο, ήταν το σημερινό. Για να δούμε όμως τι μάθαμε σήμερα. Να λοιπόν, μάθαμε για την κυταροπλασματική διαίρεση και είδαμε τις λεπτομέρειες, πώς γίνεται στα φυτικά και πώς γίνεται στα ζωικά κύτταρα. Μετά είδαμε ποια είναι η βιολογική σημασία της μύτωσης και τέλος είδαμε και κάτι έξτρα, τη βακτηριακή διχοτόμηση. Και στο επόμενο βίντεο, παιδιά, στο επόμενο μάθημα, θα μιλήσουμε επιτέλους για την μείωση. Λοιπόν, τελειώνουμε, αλλά πριν κλείσουμε θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο του σχολικού, όπως το είπαμε και όπως το υπογραμμίσαμε στα βίντεο, αλλά θα ήθελα να έχετε δίπλα και τις εικόνες, τις εικόνες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μου, άμα ανοίξετε και δείτε το κείμενο και κάνετε αντιπαραβολή με τις εικόνες όπως παρουσιάζονται στα βίντεο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσετε το κείμενο. Το κείμενο μόνο του, εάν δεν το κάνεις εικόνα, δεν μπορείς να το μάθεις και να το κατανοήσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε εάν οι εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο μου σας βοηθούν και εάν θέλετε κάτι, θα το ήθελα να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.